Την αγωγή εναντίον τη Τράπεζα Κύπρου υπογράφουν συνολικά 285 παλαιοί μέτοχοι και αυτή στρέφεται εναντίον τη Τράπεζα Κύπρου, τη Κεντρική, τη Αρχή Εξυγέννηση τη Κυπριακή Δημοκρατία και τη Ειδική Διαχειρίστρια τη Λαϊκή Τράπεζα. Οι παλαιοί μέτοχοι ζητούν την έκδοση δύο προσωρινών ενδιάμεσων διαταγμάτων μέχρι να εκδικαστεί η κυρίω αγωγή και επ' αυτόν αγόρευσαν οι δικηγόροι του. Συγκεκριμένα ζητούν αναστολή της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Κύπρου που έχει οριστεί για τις 28 Αυγούστου για την επικύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και να απαγορευτεί στην διαχειρίστρια της Λαϊκής να προχωρήσει σε αποξένωση και πώληση του 18,1% της Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου. Τους λόγους της μαζικής αγωγής εξήγησε ο γραμματέας του Συνδέσμου Παλαιών Μετόχων Τράπεζας Κύπρου, Στέλιος Νίκολσον. Ο λόγο Που ετούμαστε αυτά τα δύο διατάγματα είναι διότι αμφισβητούμε την υφιστάμενη μετοχική δομή που θεωρούμε ότι είναι λαθασμένη και ω οποιοδήποτε αποτέλεσμα εκδοθεί θα είναι έκνομο. Οι δικηγόροι των παλαιών μετόχων Κύπρο <Κύπρος>, Χρυσοστομίδη <Κύπρος> και <Κύπρος> Χρήστο <Κύπρος> Τριανταφυλλίδη κατά την αγόρευσή <Κύπρο> του ενώπιον τη επαρχιακή δικαστού κυρία Πανταζή αμφισβήτησαν την νομιμότητα των αποφάσεων του Eurogroup και αυτών που μετά ελήφθησαν στην Κύπρο και που οδήγησαν στην εκμηδένιση τη αξία των μετοχών του. Ενώ αμφισβήτησαν και του υπολογισμού για τα περιουσιακά στοιχεία τη πρώην και το ποσοστό 18,1% στην μετοχική δομή τη Τράπεζα Κύπρου. Είναι άδικο για να σωθούν οι τράπεζε να καταστραφεί ο λαό. Η εν λόγω σημιά που προκλήθηκε δεν προέρχεται από την έκδοση των σχετικών νόμων, διαταγμάτων και διοικητικών πράξεων μετά το Eurogroup, αλλά από σειρά λαθών και παραλήψεων των εναγόμενων να διορθώσουν λάθη και αδικίες που επηρέασαν τα δικαιώματα των ετητών. Μετά το Μάρτιο του 2013, ο πολίτη πιστεύει πω ούτε η δικαιοσύνη μπορεί να τον προστατεύσει. Οι αποφάσει που ελήφθησαν ήρθαν σαν μπουλτόζα, ισοπεδώνοντα τα δικαιώματά του. Τα επιχειρήματα αντέκουσαν με τι αγορεύσει του ο δικηγόρο τη Τράπεζα Κύπρου, Πόλη Πολυβίου και ο δικηγόρο τη Κεντρική Τράπεζα και τη διαχειρίστρια τη Λαϊκή, Αλέκο Ευαγγέλου. Οι νόμιτα διατάγματα και οι διοικητικέ πράξει που ελήφθησαν μετά το Eurogroup εκδόθηκαν από θεσμικά όργανα τη Δημοκρατία, με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντο, το οποίο υπερτερεί κάθε ατομικού δικαιώματο. Οι αποφάσει ήταν καθόλου ανώμημε. Οι παλαιοί μέτοχοι δεν νομιμοποιούνται να ζητούν ακύρωση τη Γενική Συνέλευση Τράπεζα Κύπρου, καθώ η ζημιά που θα προκληθεί ενώψη και των πανευρωπαϊκών τη αντοχής θα είναι πολύ μεγάλη για το δημόσιο συμφέρον τόσο για την τράπεζα όσο και για την οικονομία γενικότερα. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την αποφασή του την ερχόμενη Τρίτη το πρωί.